Ευχαριστούμε καταρχάς την Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης που μας έδωσε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε αυτήν την εκδήλωση φέτος εδώ στο Δήμο μας. Ο θεσμός γαλάζιας σημαίας εδώ και 30 χρόνια είναι από τους πλέον αξιόπιστους θεσμούς που δίνει το μήνυμα σε όποια παραλία έχει γαλάζια σημαία και σε όποιον την επισκέπτεται ότι εκεί τα νερά είναι καθαρά, ότι οι υποδομές είναι οργανωμένες, ότι η παραλία συνολικά είναι η πλέον φιλόξενη και η πλέον φιλική στο περιβάλλον. Τηρούνται δηλαδή όλες οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο θεσμός της γαλάζιας σημαίας στηρίζεται και συνεργάζεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, με την υπηρεσία του Υπουργείου μας που έχει την ευθύνη για την ποιότητα των θαλασσινών νερών, για την παρακολούθηση της ποιότητας και για τις μετρήσεις, και νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Η πρόοδος της χώρας μας στα θέματα της ποιότητας των νερών κολύμβησης αλλά και η απονομή της γαλάζιας σημαίας ταυτόχρονα για μας σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ακόμα πιο καθαρές θάλασσες, ότι έχουμε ένα πολύ δυναμικό προϊόν για την τουριστική μας ανάπτυξη, αλλά και ότι ταυτόχρονα αυτό το καθαρό και καλό θαλάσσιο περιβάλλον είναι για μας βιοποικιλότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα και ανθρώπινη υγεία. Άρα, από άλλα πολλές πλευρές, το δικό μας έργο συνδυάζεται και ολοκληρώνεται με τη διαδικασία της γαλάζιας σημαίας, γι' αυτό και το Υπουργείο θεσμικά είναι σήμερα εδώ. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι γαλάζιες σημαίες είναι ένα ισχυρότατο διαβατήριο για κάθε τόπο, για κάθε περιοχή της Ελλάδας, ακριβώς για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνώριση ακόμα στη χώρα μας, είναι ο δυνητικός επισκέπτης μας, δεν είναι αυτός που έχει αγαπήσει την Ελλάδα, αυτόν τον κερδίζουμε κάθε μέρα με τις υπηρεσίες μας και με τη φιλοξενία μας, αλλά αυτά τα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, τα οποία θα μπουν στο τουριστικό προϊόν τις επόμενες δεκαετίες. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν λοιπόν αυτό το εξαίρετο σημειάκι που εσείς αυτή τη στιγμή έχετε εισάγει και έχετε συγχαρητήρια, και νομίζω ότι κάθε χρόνο που περνάει πρέπει να είμαστε όλοι στρατευμένοι και οι σημαίες να αυξάνονται και να έχουν αυτή την εγγύηση, αυτή την πιστοποίηση για να πάμε μπροστά. Από το βήμα αυτό και εκπροσωπώντας την Υπουργό Τουρισμού κυρία Έλενα Κουντουρά, θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση και εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και την πολυετή συμβολή της στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών για το περιβάλλον. Το έργο της συμβάλλει εμπράκτως και στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας, αφού ο ετήσιος θεσμός της γαλάζιας σημαίας προσδίδει διεθνώς σφραγίδα ποιότητας στις ελληνικές ακτές και μαρίνες και απονέμεται με αυστηρότατες προϋποθέσεις και περιβαλλοντικά κριτήρια. Να σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι φέτος και πάλι δεύτερη. Ανακτήσαμε την θέση που είχαμε χάσει στην γείτονα Τουρκία πέρυσι με 498 συνολικά σημαίες, παρακάτω 500. Να σημειώσω κάτι άλλο, ότι από τις 280 νέες ακτές που μπήκαν φέτος, το βραβεύτηκαν φέτος με τη σημαία σε 47 χώρες, το 25% είναι ελληνικές. Σκεφτείτε το αυτό, 25% των ακτών σε μία χώρα από τις 47. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παρουσιάζουμε αναπεριφέρειες. Ξεκινάμε με την περιφέρεια Κρήτης που είναι πρώτη με 112 ακτές και 1 μαρίνες. Συνεχίζουμε με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 96 ακτές και 3 μαρίνες. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων 49 ακτές και 2 μαρίνες. Με την περιφέρεια Πελοποννήσου με 29 ακτές. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 26 ακτές. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 21 ακτές. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επίσης με 21 ακτές. Περιφέρεια Θεσσαλίας με 19 ακτές. Δυτικής Ελλάδας, 18 ακτές και 1 μαρίνα. Στην Αττική, 16 ακτές, 3 μαρίνες. Και βεβαίως μέσα σε αυτές είναι και ο Δήμος Γλυφάδος, όπως μπορείτε. Κλείνουμε με την περιφέρεια Υπήρου με 11 ακτές. Με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι απ' έξω. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε δεύτεροι στον κόσμο σε βραβευμένες